θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε να το ξεκινήσω λίγο εγώ, επειδή έχω μιλήσει αυτές τις μέρες και με τις δύο πλευρές. Πρώτον, η Κατερίνα δεν είπε ψέματα ότι το Σάββατο στενοχωρήθηκε τόσο πολύ, έκλαιγε, την πήρα τηλέφωνο για άλλο πράγμα και την άκουσα να κλαίει και δεν μπορούσε να μου μιλήσει από τα αναφιλητά. Είχε πάθει σοκ με αυτό που είχε μόλις δει και σας λέω ότι εκείνη την ημέρα δεν βγήκε από το σπίτι της όλη μέρα. Την επηρέασε πάρα πολύ ψυχολογικά όλο αυτό που έγινε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η σχέση ανάμεσα στον Αντρέα Μικρούτσικο και την Κατερίνα Καινούργιο έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Για την ακρίβεια, νομίζω έτσι από το τέλος της περασμένης σεζόν, ίσως αυτοί οι δύο άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν αποχαιρετιστεί. Έχουν γίνει, θεωρώ, κάποια μικρά λάθη από τις δύο πλευρές. Να βρούνε τη χημεία που... Υπήρχε στην αρχή αυτή η χημεία, απλά. Ναι. Όχι, δεν είναι ότι δεν υπήρχε αυτή η χημεία, απλά η δομή της εκπομπής είναι πάρα πολύ γρήγορη. Ο Αντρέας έχει ένα σχόλιο που το αξίζει και το δικαιούται και το ξέρουν όλοι αυτό το πράγμα, το οποίο θέλει χρόνο, θέλει να αναλύσει τη σκέψη του. Ο Αντρέας δεν φοράει ακουστικό, η άρχη συνταξία θέλει να προχωρήσει στο επόμενο θέμα, βάζει την Κατερίνα σε αυτόν τον άβολο ρόλο. Και ο Αντρέας μετά θεωρεί ότι δεν τον σέβονται. Η Κατερίνα του το έχει εξηγήσει όμως αυτό παρασκηνιακά, ότι δεν φταίει εκείνη, τη το λένε από το ακουστικό ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Το έχει εξηγήσει και πολλές φορές και στον αέρα τη. Το έχουμε συζητήσει όμως, ξέρεις, και εκτός κάμερας. Συγγνώμη, αυτό σας λέω. Μιλάμε για έναν έμπειρο άνθρωπο, δεν καταλαβαίνετε το Α, Β, Γ, Δ. Τι είναι αυτό που μου λέτε τώρα? Απ' την άλλη όμως είναι ο Αντρέας Μητρούτσικος. Τι είναι αυτό που μου λέτε? Σου λέει, όχι, τι είναι αυτό που λέτε? Δεν καταλαβαίνει Α, Β, Γ, Δ τι γίνεται σε μια εκπομπή. Μπαίνει σε μια εκπομπή. Καλά, okay, ναι. Η εκπομπή θέλει ένα συντονισμό. Γι' αυτό και υπάρχει ένας αρχισυντάκτης που είναι ο μαέστρος μιας ομάδας. Που κουρδίζει την ομάδα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε. Έχουμε μπροστά μας κάποια χαρτιά. Δεν είναι έτσι, Θοδωρή μου. Γιατί άλλη αντίληψη έχεις εσύ που είσαι κάτω εδώ στο τραπέζι και συζητάμε. Άλλη αντίληψη έχει ο αρχισυντάκτης που μας βλέπει από πάνω. Γι' αυτό και υπάρχει. Όχι, το ίδιο πράγμα λέτε πάντως. Το ίδιο πράγμα. Λέω ότι η εμπειρία του πρέπει να τον οδηγήσει να καταλάβει και να υποχωρεί λόγω εμπειρίας σε πολλά πράγματα. Παράδειγμα, εγώ πάρα πολλές φορές θέλω να μιλήσω εδώ, μιλάνε τα παιδιά και ξέρω ότι πρέπει να υποχωρήσω. Και σε άλλους δεν είναι ανάγκη να πάω να καπελώσω. Είναι, αυτό λέει η εμπειρία μου. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την προσπάθεια να καπελώσει κάποιος. Όχι, όχι, όχι. Εννοώ ότι κάποιες στιγμές θέλω πάρα πολύ να πω κάποια πράγματα και λέω μην φωνάξω, γιατί λέει κάτι πολύ σωστό, παράδειγμα Ποσειδώνας. Ναι. Δεν ανάγκη πάω επιτόπου να τον κόψω, γιατί κάτι θέλω να πω κι εγώ. Η εμπειρία μου λέει κάνε όπιστε. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση να βγαίνει ένας άνθρωπος και να δείχνει ότι δεν έχει συνέστημα. Δεν έχει συνέστημα. Για την Κατερίνα και τον Ανδρέα Μικρούτσικο δεν υπήρχε συνέστημα. Δεν ξεκίνησε έτσι αυτή η σχέση. Από τη μεριά του Ανδρέα. Έτσι εξελίχθηκε στο τέλος. Ναι, όχι, από τη μεριά του Ανδρέα. Εάν δούμε σωστά τα πράγματα, 3 χρόνια σε μια ομάδα θες να πάει ψηλά. Ό,τι και αν γίνει, θες να πάει ψηλά. Θοδωρή, δεν αποδομείς μία παρουσιάστη με αυτόν τον τρόπο. Για κανέναν άνθρωπο δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει συνέστημα. Δεν έχει συνέστημα, όχι. Δεν γνωρίζουμε. Όχι, αν είχε συνέστημα, όσο και να γνωρίζουμε κάποιους ανθρώπους, είναι πολύ βαρύ να λέμε για κάποιον ότι δεν έχει συνέστημα. Όχι, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Δεν το προσυπογράφω κιόλα. Εγώ ούτε το δέχομαι. Γιατί αγαπώ, σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ τον Ανδρέα Μικρούτσικο για την πορεία του, τη διαδρομή. Πιέστηκαν και οι δύο πλευρές. Ο Δήμαρχος μου αφήνει να πω λίγο κάτι, παιδιά. Στις συμβουλές του είναι πάντα δίπλα σε όλους, να σταθεί, να σου μιλήσει, να σε καθοδηγήσει. Αλλά καταλαβαίνω και αυτό που λέει η Κατερίνα που ένιωσε, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Όχι δύσκολο λίγο, πολύ. Ένας άνθρωπος που είναι στην ομάδα της εκπομπής σου, να αναφερθεί σε σένα έτσι, καταλαβαίνω το κλάμα της, καταλαβαίνω τη στεναχώρια. Καταλαβαίνω τον πόνο και τη θλίψη και την απογοήτευση, όλο το συνέστημα που μπορεί να υπάρχει. Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να δοθεί με κάποιο τρόπο είτε μια στήλη παραπάνω χρόνο στον Αντρέα. Γιατί εντάξει, καλά τα λες, με το συνέστημα, αλλά κάπου επειδή ήθελε περισσότερο χρόνο, έπρεπε κάπως να του το δώσουν τιμητικά. Τύπος Βερίκιος. Ναι, μπορεί να μιλήσει. Δεν θα κάνουμε τις καλές εκπομπές. Δεν θα κάνουμε τις καλές εκπομπές. Επειδή ο λόγος του κογόταν πάντα στον Ιακωμάτ, έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να τους δουν. Όπως και να έχει, όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί μετά από τόσα χρόνια, καλό είναι να υπάρχει μια ευγένεια απομάκρυνσης και να μην συζητιέται παραπάνω. Η εμπειρία λέει πότε πρέπει να μιλάς και πότε δεν πρέπει να μιλάς. Τώρα δεν θα. Να σου πω κάτι. Το να καθίσουμε να αμφισβητήσουμε την εμπειρία του Αντρέα Μικρούτσικου. Δεν αμφισβητώ. Πραγματικά θα πέσει η ταβάνι να μας πει. Δεν αμφισβητώ την εμπειρία του.
Δεν την αφήσω σε καμία περίπτωση. Αυτό λες, η εμπειρία λέει. Όχι, η εμπειρία όμως λέει και πρέπει να. Ναι, η Κατερίνα απλά, πληγώνει και απλά ήταν τόσο πληγωμένο που η εμπειρία κάθεται στην άκρη. Και πλέον δουλεύει συναισθηματικά από τη μία πλευρά και αρνητικά. Να σου πω και κάτι άλλο που συνέβη χτες. Ο Αντρέας πιο πολύ ενοχλήθηκε με τα χτεσινά σχόλια των συνεργατών της Κατερίνας Καινούριου παρά με αυτά που είπε η ίδια η Κατερίνα. Βάζω και αυτό στην κουβέντα. Οι συνεργάτες τι είπαν, γιατί δεν το... Επειδή το σχολίασαν και οι συνεργάτες, ο Αντρέας πιο πολύ ενοχλήθηκε με τους συνεργάτες Κατερίνας. Μου το είπε, είπαν, μπορώ να το μεταφέρω. Πήραν το μέρος της Κατερίνας, γιατί εγώ το είδα. Ναι, πήραν οι συνεργάτες πήραν το μέρος της Κατερίνας και είπανε και μιλήσανε. Δεν πήραν μόνο μέρος, εξέφρασαν και προσωπικές. Ακριβώς. Αλλά να σου πω κάτι εκεί. Δεν μπορείς να βάλεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετέχει σε μια εκπομπή να του πεις τι ακριβώς θα πει και μέχρι που θα πει. Οι άνθρωποι πιστεύω εγώ ότι είπαν τη δική τους αλήθεια. Από εκεί και πέρα. Είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Συγγνώμη, όλοι πλέον... είχαν πλακωθεί με τον Αντρέα. Όλοι κάποιες στιγμές είχαν κάποιο πρόβλημα αυτό με τον Αντρέα. Αυτό είναι αλήθεια. Πλέον εκπομπές... Η Χρήση, ας πούμε, έχει... Καλά, παιδιά, σε όλες τις εκπομπές υπάρχουν φορές, στιγμές, εντάσεις, παρεξηγήσεις. Υπάρχουν έντονες προσωπικότητες. Υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες δεν είναι έντονες. Και εμείς εδώ δεν έχουμε τσακωθεί. Δεν έχουμε παρεξηγηθεί. Δεν έχει πάρει κάποιος κάτι διαφορετικά από κάποιον άλλον που έχει υποθεί. Χρειάστηκε να δοθούν εξηγήσεις. Γιατί δεν εμείς όμως, Ελένη μου, επειδή η Χρήσιλα το είπε δημοσίως, ότι είχε πάρει αποστάσεις, ότι δεν μίλεγε. Εμείς είμαστε μαζί 6 μήνες, Μέρη μου. Εντάξει, παιδιά, άμα περίμενε λίγο. Εμείς μέχρι να γνωριστούμε πέρασαν οι 5. Άλλο είναι 3 χρόνια, μια τριβή, μια καθημερινότητα. Όλα είναι άλλα. Μην τα συγκρίνουμε και μην μπερδεύουμε. Τα μεγέθη, τις πορείες, τίποτα. Είναι διαφορετικό το καθένα. Απλά καλό είναι, παιδιά, όταν είμαστε πια, ξέρουμε όλοι τις εκπομπές, υπάρχουν και μέλη παρέας, τα οποία μπορεί να έχουν μία αλφα πορεία, μία αλφα εμπειρία. Όταν είσαι σε μία εκπομπή, θεωρώ ότι οφείλεις πάνω απ' όλα να σέβεσαι λίγο την ιεραρχία. Υπάρχει μία παρουσιάστρια, έτσι. Υπάρχουν τα μέλη της ομάδας και ο καθένας έχει το χώρο του. Μπράβο. Το να βγαίνεις μετά και να. Το θεωρώ λίγο. Και το κανάλι, έτσι, γιατί και ο Α είχε μόνο το σεβασμό πάρα πολύ στο τέλος. Στην πορεία του τεράστιου και Ανδρέα Μητροτσικού. Και το Α και το Ω είμαστε όλοι εδώ και μπροστά, ασπίδα μας είναι η παρουσιάστρια. Αυτό είναι δεδομένο. Που έτσι, πρέπει να την προστατέψουμε πρώτη. Αυτό είναι δεδομένο. Ασπίδα είμαι εγώ, εγώ θα βάω τα βέλη. Δυστυχώς. Τα καλά και τα κακά. Τα καλά και τα κακά τα δέχεται πρώτα η παρουσιάστρια. Έτσι είναι. Αυτή χρεώνεται. Ναι, απλά ο Αντρέας δεν πήγε σαν ένας απλός, πήγε τιμητικά εκεί. Όχι ασπίδα, βρες, από δύο που με ως τράγος. Αυτό είναι χειρότερο από την ασπίδα. Ρηξικέλευτο. Όταν δέχεσαι να συμμετέχεις σε μια εκπομπή, υπάρχει ιεραρχία. Αυτό που Δημήτρης, τέλος, δεν υπάρχει. Είναι μπροστά. Βάλ το στέμα σου τώρα. Αλλιώς πήγαινε σπίτι σου. Οδηγεί το λόγο.